Συναγερμό στην Κρυμαία. Οι Ρώσοι αναχέτησαν πυραυλικές επιθέσεις με Storm Shadow. 83.000 νεκροί Ουκρανοί σε 4 μήνες αντεπίθεσης. Το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου, λοιπόν, οι ρωσικές δυνάμεις απέκρουσαν άλλη μια πυραυλική επίθεση στην Χερσόνησο της Κρυμαίας. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 2 πυραυλικρούς Storm Shadow που εκτοξεύτηκαν από βομβαρδιστικά SU-24M φέρεται να είχαν ως στόχο την πόλη της Σεβαστούπολης στα δυτικά. Οι πόλεις Τζάκνουι στα βόρεια και Γκβαρντέτσοικε στο κέντρο αποτέλεσαν επίσης στόχο του Ουκρανικού στρατού. Σύμφωνα με προκαταρτικές αναφορές, ένας από τους πυράβλους καταστράφηκε κοντά στο αεροδρόμιο Μπέλμπεκ, κοντά στην Σεβαστούπολη, από την ρωσική 31η μεραρχία της πολεμικής αεροπορίας. Ένας άλλος πυράβλος κρούς καταρρίφθηκε κοντά στον κόλπο των Κοζάκων, στα περίχωρα της πόλης. Δύο ακόμη στόχοι αναχαιτίστηκαν πάνω από την πόλη Τζάκνουι και το χωριό Βαρνέτσκοε που βρίσκεται στα περίχωρα της Σιμφερούπολης. Η προέλευση των πυράβλων δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί από τις τοπικές πηγές. Τις επόμενες ώρες ενδέχεται να εξακολουθούν και άλλα ουκρανικά πλήγματα στην Χερσόνησο της Κρυμαίας. Παράλληλα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας συνόψισε τα ενδιάμεσα αποτελέσματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού, μόνο το Σεπτέμβριο ο Ουκρανικός στρατός έχασε πάνω από 17.000 άτομα στις γραμμές του μετόπου. Επιπλέον, τον τελευταίο μήνα καταστράφηκαν περισσότερα από 2.700 όπλα και στρατιωτικός εξοπλισμός. Συγκεκριμένα, σε αυτά συμπεριλαμβάνονται 7 οχήματα μάχης πεζικού τύπου Bradley, 77 συστήματα πυροβολικού M777, 51 αυτοκινούμενα πυροβόλα από τη Γερμανία, την Γαλλία, την Πολωνία και τη ΣΥΠΑ, 2 γερμανικά άρματα μάχης Leopard και ένα βρετανικό άρμα Challenger. Το καθεστώς του Κιέβου ρίχνει ανεκπαίδευτους στρατιώτες σε αιματηρές επιθέσεις για σφαγή, υποστήριξε ο επικεφαλής της Ρωσικής Στρατιωτικής Άμυνας. Νωρίτερα, στις 5 Σεπτεμβρίου, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις Ουκρανίας έχουν χάσει περισσότερους από 66.000 στρατιώτες και 7.600 όπλα από την έναρξη της αντεπίθεσης. Έτσι, η Ουκρανία έχασε περίπου 83.000 άτομα μέσα σε 4 μήνες. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.